Άνοιξε και η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανση και με το Γιάννη Φωσκόλο που είναι μαζί μα. Θα δούμε, Γιάννη, μαζί τα ψηλά γράμματα. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τι αιτήσει του, πότε θα αρχίσουν να πληρώνονται στου λογαριασ... λογαριασμού. Και κυρίω το χρονοδιάγραμμα, ε, το οποίο ενδιαφέρει παλιού και νέου δικαιούχου. Λοιπόν, οι περσινοί δικαιούχοι, λοιπόν, εφόσον υποβάλουν την αίτησή του έω τι 9 Δεκεμβρίου, θα λάβουν την προκαταβολή στι 21 Δεκεμβρίου. Έω τι 21 Δεκεμβρίου. Τι θα λάβουν ω προκαταβολή, θα λάβουν ολόκληρο το ποσό που πήραν πέρσι. Δηλαδή, ολόκληρο το περσινό επίδομα. Οτιδήποτε επιπλέον θα το λάβουν στι επόμενε δόσει. Οι νέοι δικαιούχοι λοιπόν, αυτοί που θα πάρουν φέτο για πρώτη φορά επίδομα θέρμανση, okay. γιατί έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Εφόσον κάνουν τι αγορέ του έω 30 Νοεμβρίου και τιμολογήσουν το καύσιμο για το οποίο θέλουν να επιδοτηθούν και κάνουν και τι αιτήσει έω 9 Δεκεμβρίου, θα λάβουν και αυτοί την πρώτη πληρωμή στι 21 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα για του νέου δικαιούχου. Τώρα, οι επόμενε πληρωμέ Έχουμε άλλε δύο πληρωμέ, γιατί σε τρει δόσει θα γίνουν οι πληρωμέ. 28 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη πληρωμή για αγορέ έω 31 Ιανουαρίου του 2023. Και η τελευταία πληρωμή είναι στι 28 Απριλίου για αγορέ που θα γίνουν έω 31 Μαρτίου. Ποιοι όμω μπορούν να πάρουν διπλό επίδομα. Γιατί φέτο, εφόσον απαρνηθούν το φυσικό αέριο, παλιοί και νέοι δικαιούχοι, μπορούν να πάρουν διπλό επίδομα. Οι νέοι δικαιούχοι λοιπόν έχουν ειδικά εισοδηματικά κριτήρια για να πάρουν το διπλό επίδομα. Ε, από 14 έως 26.000 ευρώ ο άγαμος και η οικογένεια με δύο παιδιά είναι χαμηλότερα τα εισοδηματικά κριτήρια αυτά από τα γενικά. Οι παλαιοί οι δικαιούχοι, εφόσον πέρυσι είχαν επιδοτηθεί για φυσικό αέριο και φέτο αλλάξουν, θα έχουν τα γενικά εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή Μάλιστα. από 16.000 30 έω 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Και μία τελευταία είδηση να σου πω: Έχουμε για τι επιστρεπτέ προκαταβολέ. Λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, έβγαλε μία ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών που λέει πώ θα αντιμετωπιστούν αυτοί που έλαβαν τα πικρά ραβασάκια περίπου 20.000 και πρέπει να επιστρέψουν όλο το ποσό. Υπάρχει λοιπόν μία επίοικία, δίνεται μία περίοδο χάριτο έω το τέλο του χρόνου για να δοθούν τα δικαιολογητικά που δεν έχουν δοθεί και σε αυτούς που υπήρξαν κάποιες αριθμίε όσον αφορά στο προσωπικό Μάλιστα. θα τα δει με επίοικια το Υπουργείο Οικονομικών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιάννη.